Συλλογήσου, αγαπητέ, συλλογήσου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στην 24η μελέτη του περί της διδασκαλίας του Θεού Ευαγγελίου. Τι να συλλογιστούμε? Πρώτον, τον διδάσκαλο της Ευαγγελικής διδασκαλίας ποιος είναι. Δεύτερον, ποια είναι η διδασκαλία του. Και τρίτον, ποιοι είναι οι μαθητές που πρέπει να τη μάθουν για να αξιωθείς και εσύ να συναριθμηθείς με αυτούς. Ποιος είναι ο αληθινός μαθητής του Χριστού. Και πρώτον, ότι ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο διδάσκαλος όλων των διδασκάλων και ιεροκήρυξ όλων των ιεροκηρύκων. Μάλλον δε ο Κύριος εις και μόνος διδάσκαλος, όπως τον ονομάζει ο νυχτερινός μαθητής Νικόδημος. Ραβί, λέγει, είδαμεν ότι από Θεού ελήλθας διδάσκαλος. Και αυτός ο ίδιος τον εαυτό του, ο Κύριος, τον εκάλεσε καθηγητή και είπε «Εμείς μη κληθείτε Ραβί, εις γάρι μόνο στην ο καθηγητής, ο Χριστός. Εσείς μην ονομαστείτε Ραβί, διδάσκαλοι. Ένας είναι ο καθηγητής, ο διδάσκαλος, ο Χριστός. Ο μόνος και αληθινός διδάσκαλος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό το τέλος, γι' αυτό το σκοπό, εστάλει εις τον κόσμο. Όχι μόνο για να λυτρώσει τον άνθρωπο, αλλά και για να διδάξει, όπως λέει ο ίδιος. Εγώ εις τούτο ελήθητα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω την αληθεία, να διδάξω την αλήθεια. Και για να πιστώσει περισσότερο αυτή τη διδασκαλία του, ο ουράνιος πατήρ, για να τη βεβαιώσει δηλαδή, και εμείς προθυμότερα να τη δεχθούμε, επρόσταξε μεγάλη τη φωνή, να ακούγομαι αυτόν τον διδάσκαλον. Αυτού ακούεται, είπε ο Θεός Πατήρ από τον ουρανό, αναφερόμενος στον Υιόν του το μονογενή. Μάλιστα, όπου αυτός ο διδάσκαλος όχι μόνο διδάσκει με τα λόγια, όπως οι άλλοι διδάσκαλοι, αλλά πολύ περισσότερο διδάσκει με τα έργα. Επομένως, θα πρέπει πολύ προθυμότερα να τον ακούμε και να εφαρμόζουμε αυτά που μας διδάσκει. Επομένως, δεν μας κάνει μόνο να τον ακούμε, αλλά και να τον βλέπουμε, κατά την υπόσχεση που μας έδωσε. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Τη ημέρα εκείνη πεπιθώς έστε ο άνθρωπος επί το ποιήσαντι αυτόν». Και οι οφθαλμοί αυτού εις το Άγιον του Ισραήλ εμβλέψονται. Εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα πιστεί και θα εισακούσει τον Δημιουργό του. Και οι οφθαλμοί του εις το Άγιον του Ισραήλ εμβλέψονται. Και θα δουν οι άνθρωποι αυτόν ο οποίος είναι η πηγή του αγιασμού για όλον τον λαό του. Ζήγεσαι τώρα εσύ με το νου σου, πόσο βάρος προξένησε στον λυτρωτή μας αυτό το φορτίο που πήρε πάνω του να μας διδάξει την αλήθεια. Διότι εις το να δημιουργήσει μεν όλα τα όντα και εμάς μαζί με αυτά και στο να διαφυλάτει όλα, έως τώρα δεν εξόδευσε άλλο τίποτε παρά μόνο ένα λόγο. Αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, όπως λέγει στον 148ο ψαλμό. Έφτιαξε τα πάντα και μαζί με όλα και εμάς και συντηρεί τα πάντα και όλα αυτά με ένα του λόγο. Αυτός είπε και δημιουργήθηκαν τα πάντα. Αυτός έδωσε εντολή και εκτίστησαν.
και τα έστησε και τα κράτησε και θα τα κρατήσει στον αιώνα. Και τίποτε από αυτά δεν θα χαθεί, εάν ο Κύριος δεν θέλει. Αλλά εις το να μας διδάξει τα κρύφη αξιώματα και θελήματά Του και τους θησαυρούς της σοφίας Του, έκαμε χρία να γυμνωθεί από το ύψος της μεγαλειότητός Του, να ενδυθεί μορφή δούλου, όπως λέγει μάλιστα ο Μακάριος Παύλος, μορφή δούλου λαβών, να λάβει σχήμα ανθρώπου αμαρτωλού, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και με το ίδιο σχήμα να δοκιμάσει όλους τους κόπους όσους ποτέ δοκίμασαν οι ιεροκήρυκες του Θείου Λόγου και οι διδάσκαλοι και όλες τις καταφρονήσεις των εχθρών. Προκειμένου λοιπόν να μας διδάξει, έκανε πολύ μεγάλους κόπους και έδειξε πολύ μεγάλη ταπείνωση. Άφησε το ύψος της μεγαλειότητός Του, ενδύθηκε μορφή δούλου, πήρε σχήμα ανθρώπου αμαρτωλού και δοκίμασε κόπους φοβερούς και καταφρονήσεις. Λοιπόν, τι άλλο περισσότερο θα μπορούσε να κάνει η οσιώδης και αψευδής αλήθεια, η αυτοαλήθεια που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παρά να γίνει δια της αυτοπροσώπου διδασκαλίας της και δική μας αλήθεια. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος για να μας πείσει, να Τον πιστέψουμε, να Τον ακολουθήσουμε, να εγκολποθούμε την αλήθειά Του. «Εγώ είμαι η αλήθεια», μας λέγει. Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε να δείξει πως μας αγαπά ο γλυκύτατος μας αυτός διδάσκαλος, παρά με το να υποφέρει τόσους κόπους, τρέχοντας επάνω και κάτω και περιπατώντας όλη την Ιουδαία με τα ίδια του τα πόδια, να υποφέρει τόσες ατιμίες, ονομαζόμενος φάγος, φαγάς, εινοπότης, δαιμονισμένος και σαμαρίτης, μόνο και μόνο για να μας διδάξει την οδό για να υπάγουμε στη ζωή. Και περίγεν όλη την Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκονε τις συναγωγές Αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και λοιπόν, ποια απολογία και πρόφαση πλέον έχεις εσύ, αμαρτωλέ, να πεις μπροστά στον Κύριο? Τι θα προφασιστείς αν δεν πιστεύσεις στις θύσεις του διδασκαλίες και δεν περιπατήσεις στο φως Του? «Ημι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν οκείχων», λέγει ο Κύριος. «Εάν δεν ερχόμουν και δεν μιλούσα σε αυτούς, δεν θα είχαν αμαρτία. Νιν δε πρόφαση νοκέχουσι περί της αμαρτίας αυτών». Τώρα όμως δεν έχουν καμία πρόφαση, καμία δικαιολογία για την αμαρτία τους, για την απιστία τους. «Εσύνθητη, να ντραπείς», λέει ο Άγιος Νικόδημος, «πως ακολούθησες τόσες φορές τις απατηλές διδασκαλίες του κόσμου, της σάρκας και του διαβόλου και προτίμησες καλύτερα από τις συμβουλές της άκθιστης σοφίας, τις συμβουλές της επίγειας σοφίας, η οποία είναι εκτινώδης και διαβολική, και δεν πεθύμησες κάτι άλλο ψηλότερο, το οποίο είναι και συγγενικό με τη λογική σου φύση, παρά το να κάνεις κάθε τρόπο για να λάβεις τιμή και δόξα από τους ανθρώπους. Αυτό προτίμησες. Τιμάται η δόξα των ανθρώπων. Και ακόμα προτίμησες να θεραπεύσεις τις αισθήσεις και τα άλογα πάθη σου με τις ειδονές και να συγκεντρώσεις αργύρια, χρήματα και να γίνεις ως αν ένας γαΐδαρος φορτωμένος άσπρα. Και τι άλλο μεγαλύτερο χάρισμα από αυτό θα μπορούσε να σου δοθεί, ο άνθρωπε, όπως το να λάβεις την τιμή να ακούσεις από το ίδιο το στόμα του συσαρκωμένου λόγου εκείνα τα λόγια που επιθύμησαν να ακούσουν προφήτες και βασιλείς και δεν τα άκουσαν? Πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Κύριος να ακούμε από το ίδιο το στόμα τον λόγο Του. «Λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς οι θέλησαν να ακούσε, ακούεται και ουκήκουσαν», λέγει ο Κύριος. Πολλοί προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και πολλοί βασιλείς θέλησαν να ακούσουν αυτά που ακούτε εσείς τώρα, οι Απόστολοι, οι μαθητές μου και ο λαός μου, και δεν τα άκουσαν.
ή ποιο άλλο υψηλότερο κάφημα έπρεπε να έχεις, όπως το ότι αξιώθηκες να ακούσεις εσύ η βρωμερά και η νεκρά σάρξ τη φωνή του Θεού του Ζώντος, ο οποίος να σου ομιλεί όχι μέσα από τη φωτιά και τον καπνό, όπως ελάλησε εις τους Ισραηλίτας εν το όρισινα, της γαρ σάρξ ή της οίκουσε φωνή Θεού Ζώντος εκ μέσω του πυρός, ως ημείς και ζήσετε, όπως λέγει στο δεύτερο μονόμιο. Γιατί ποιος άνθρωπος άκουσε τη φωνή του Ζώντος Θεού μέσα από το πυρ, όπως εσείς, και μπόρεσε να ζήσει? Τότε έτσι άκουσαν τη φωνή του Θεού, μέσα από πυρ, μέσα από το πυρ και τον καπνό. Τώρα όμως ακούμε τον Θεό Λόγο αυτοπροσώπως, γλυκαίος, ημέρος και ανθρωποπρεπός. Τι πιο μεγάλο αξίωμα και πιο μεγάλη τιμή από αυτή? Πολυμερός και πολυτρόπος, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιό. Πολυμερός, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, στο παρελθόν ο Θεός εμίλησε στους πατέρες μας, στους προφήτες. Στους εσχάτους όμως χρόνους μας μίλησε με τον ίδιο τον Υιό Του. Γι' αυτό και είπε και ο Μέγας Βασίλειος, Θεός επί γης, Θεός εν ανθρώπης, ούδη απειρός και σάλπιγγος και όρους καπνιζομένου, ή γνώφου και ζώφου και θυέλης, εκδηματούσις τας ψυχάς των ακροωμένων νομοθετών, αλλά διασώματος ημέρας και προσινός, της ομογενέση διαλεγόμενος. Πλέον ο Θεός είναι πάνω στη γη, ο Θεός είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι διαμέσου πυρός και σάλπιγγος και όρους που καπνίζεται, ή διαμέσου γνώφου, σκότους και ζώφου και θυέλης, η οποία εκφοβίζει τις ψυχές αυτών που τον ακούνε και νομοθετεί μέσα αυτών. Αλλά τώρα ο Θεός είναι διαμέσου σώματος, ημέρας, φανερά και με προσήνεια διαλέγεται με τους ομογενείς Του, με τους ανθρώπους, αφού πήρε και ο ίδιος τη δική μας ανθρώπινη φύση. Και πάλι λέει, πάσα μένει των Ευαγγελίων φωνή, μεγαλοφιεστέρα των λοιπόν του Πνεύματος διδαγμάτων. Όλη η διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι πιο μεγαλοφυής από τα υπόλοιπα διδάγματα του Πνεύματος, καθότι εκείνης μεν δια των δούλων ημίν ελάλησε των προφητών. Σε εκείνους της Παλαιάς Διαθήκης ομίλησε ο Θεός μέσω των δούλων Του, των προφητών. Εν δε της Ευαγγελίης αυτοπροσώπως διελέχθη ημίν ο Δεσπότης. Όμως στα Ευαγγέλια, μέσω του Ευαγγελίου, ο ίδιος αυτοπροσώπως συνομίλησε μαζί μας ο Δεσπότης και Κύριος. Εσύ έπρεπε όταν ανοίγεις, λέει ο Νικόδημος, για να αναγνώσεις το Άγιο Ευαγγέλιο που περιέχει τη διδασκαλία του γραμμένη με τόση ευλάβεια, να το κάνεις σαν να ήθελες να ανοίγεις τον ίδιο τον ουρανό. Με τόση ευλάβεια θα πρέπει κανείς να ανοίγει το Ευαγγέλιο σαν να άνοιγε τον ίδιο τον ουρανό, όπως λέει ο Ρεός Χρυσόστομος. Ή των γραφών ανάγνωσης των ουρανών εστίν υπάνοιξης. Η ανάγνωση των γραφών είναι άνοιγμα των ουρανών. Και σαν να λαλείς αμέσως με τον ίδιο τον Θεό. Έτσι πρέπει να αισθάνεσαι. Εσύ έπρεπε όταν ακούς το Άγιο Ευαγγέλιο να τρέμεις όλος και να φοβάσαι. Ου μόνον γάρ οι άνθρωποι, όχι μόνο οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αλλά και οι δαίμονες φοβούνται το Άγιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και λέει ο Ρεός Χρυσόστομος ότι όπου είναι το Ευαγγέλιο, εκεί δεν τολμάει να πλησιάσει ο διάβολος. Και υπάρχει και αρχαία συνήθεια το να κρεμούν οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά από τον τράχυλόν τους Ευαγγέλια
για φύλαξή τους μεγάλη, για προστασία τους. Πρέπει λοιπόν όταν ακούς το Άγιο Ευαγγέλιο να τρέμεις όλος και να φοβάσαι, για να αξιωθείς και της Θείας Επισκοπής, της Θείας Επισκέψεως και Προστασίας, όπως είναι γραμμένο, «Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των πράων και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους». Σε ποιον, λέγει ο Κύριος διαστόματος του προφήτου Ισαΐου, θα κοιτάξω με στοργικό βλέμμα, παρά στον πράο και τον ησύχιο και αυτόν που τρέμει τους λόγους μου. Και πάλιν, ακούσατε ρήματα Κυρίου, οι τρέμοντες των λόγων αυτού, λέγει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ακούσατε τα λόγια του Κυρίου, εσείς που τρέμετε του λόγου του. Αχ, αλλά εσύ αδελφέ, δεν νομίζεις για τίποτε αυτό το τόσο μεγάλο χάρισμα. Εσύ το θεωρείς ένα τίποτε. Δεν δείχνεις τόση προσοχή και φιλικοία όταν ακούς τα λόγια του Κυρίου, όσοι δείχνεις στο να ακούεις τα λόγια των μεγάλων ανθρώπων. Εσύ δεν λαμβάνεις κανένα φόβο στην καρδιά σου όταν ακούς να σου λαλεί με το στόμα του ο ίδιος ο Θεός, τον οποίον αισθανόταν έως και εκείνος ο σκληροκάρδιος και χονδρός λαός των Εβραίων. Γι' αυτό και έλεγε στο Μωυσή, «Λάλησον σύ ημίν και μη λαλεί το προς ημάς ο Θεός, ή να μη αποθάνομεν, εσύ να μας μιλάς, και να μη μας μιλάει ο Θεός, γιατί θα πεθάνομαι, για να μην πεθάνομαι, εσύ να μας μιλάς». Επομένως, κάμε υπόσχεση στον Κύριο να διορθώσεις όλα αυτά εις το εξής και παρακάλεσέ το να σε συγχωρέσει και να μη σε τιμωρήσει όπως σου πρέπει, μη θέλοντας πλέον να σου ομιλεί στην καρδία και να σε διδάσκει, όπως μέχρι τώρα έδειξες αυτή τη στάση και απέφυγες να ακούεις τα λόγια του Κυρίου και πρόθυμα άκουγες τα λόγια των ανθρώπων. Από εδώ και στο εξής, διόρθωσε αυτό και να θέλεις με όλη σου την καρδιά να ακούς, να σε διδάσκει. Επειδή εξέτεινα λόγους και ου προσήχεται, λέγει στις παροιμίες, αλλά ακύρωσε ποιείται εμάς βουλάς, τις δε εμείς λόγεις υπηδήσατε, τη γαρούν καγώ, τη μετέρα απολία επιγελάσομαι. Επειδή εγώ σας ομίλησα, σας άπλωσα τους λόγους μου και δεν προσέξατε, αλλά ακυρώσατε τις βουλές μου, τα θελήματά μου, δεν τα εφαρμόσατε, τα καταφρονήσατε, απειθήσατε στα λόγια μου. Λοιπόν και εγώ θα γελάσω με τη δική σας απώλεια. Ας μη γίνει αυτό, αλλά παρακάλεσέ τον, συμπαθώντας την αγνωσία σου, ο Κύριος να γίνει διδάσκαλος και φως δικό σου, για να φωτίζει στον ίδιο καιρό το νου σου και να θερμαίνει τη θέληση και την καρδία σου στον αγαπάς και να κάνεις εκείνο που σε διδάσκει. Και να φωτίζει το νου σου και να θερμαίνει την καρδιά σου. Αυτό να τον παρακαλέσεις, ώστε σχεδόν και εσύ να λες μαζί με τον Κλεόπα, ουχή η καρδία ημών και ομέγι είναι ημίν, ως ελάλη μην εν τη οδό και ως διήγγεν ημί τας γραφάς. Δεν γεγόταν η καρδιάς μας όταν μας μιλούσε και όταν μας αποκάλυπτε και μας ερμήνευε τις γραφές. Γιατί αυτήν τη δύναμη και τη χάρη έχουν τα λόγια του Κυρίου και των Θείων Γραφών, να θερμαίνω την καρδιά αυτού που τα μελετά ή τα ακούει εις τον ένθεον έρωτα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ θαυμαστά και ωραία εκείνα που διδάσκει σχετικά με αυτό ο Ιερός Θεοφύλακτος, που λέει τα εξής: «Πυρ ήλθε βαλήν ο Κύριος επί την εκάστου ψυχήν, γίν μενούσαν ακανθιφόρων και άκαρπων, υποδέ του Θείου Λόγου ως περ πυρός διακαιωμένην και δεκτικήν γενωμένην των Θείων Σπερμάτων και καρποφορούσαν πνευματικός». Δηλαδή, ήρθε ο Κύριος να βάλει πυρ, να βάλει φωτιά στην ψυχή του καθενός, η οποία είναι μία γη, η οποία είναι γεμάτη από αγκάθια και άκαρποι.
και καίγεται κατά κάποιο τρόπο από τον Θείο Λόγο και καθαρίζεται και γίνεται έτσι δεκτική των Θείων Σπερμάτων και καρποφορεί πνευματικά. Όταν γαράψετε την ως ψυχής αοράτος η Θεία Χάρις, δοκί φλέγεστε το Θείο Πόθο, όσου και στην πείνα. Όταν ακουμπήσει την ψυχή κάποιου αόρατα η Θεία Χάρις, τότε φαίνεται σαν να φλέγεται από τον Θείο Πόθο και δεν είναι δυνατόν κανείς να το πει αυτό με λόγια, πώς συμβαίνει. Ως περ αμέλη και υπερικλεόπαν, το ότι ούτω πυρίτης του Θεού υποφλεγόμενη αοράτος χάριτος, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν έλεγον. Και ακριβώς όπως συνέβη με τον Κλεόπα και τον μαζί με αυτόν συνοδηπορούντα, οι οποίοι υποφλέγοντο από αυτό το πύρ του Θεού, αοράτος, από τη Θεία Χάρη, δεν έλεγαν ότι η καρδιά μας καιγόταν όταν μας ομιλούσε. «Ήτις ον έπαθεν το τιούτον πάθος, ίσεται το λεγόμενο», λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος. «Όποιος έχει πάθει, λέει, αυτό το πράγμα, αυτός καταλαβαίνει αυτό που σας λέγω. Πάσχουσι δε πολύ και πολλάκις αναγενοσκομένων θεογραφών ή βίοι Αγίων Πατέρων ή παρενούντων τεινών και διδασκόντων, διακαιόμενοι προς το καλόν τας ψυχάς». Το παθαίνουν, λέει, αυτό πολύ. Πολλές φορές όταν αναγενώσκονται οι Θείες Γραφές ή οι βίοι των Αγίων Πατέρων ή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μας παρακινούν και μας συμβουλεύουν και μας προτρέπουν εις το καλό και μας διδάσκουν, τι παθαίνουν? Να καίγονται οι ψυχές τους για το καλό, να ανάβει μέσα τους ο Θείος Πόθος και η Θεία Προθυμία, η Θεία Αγάπη και ο Θείος Έρωτας. Από αυτό το Θείο Πύρ, καταφλεγόμενος και ο Άγιος Αυγουστίνος, έλεγε «Τι το την εμήν καρδίαν θερμένον πύρ, τι το φως το την εμήν ακτινοβολούν καρδίαν, ο φως αεί καίων και εμείς βενήμενον». Ποιο είναι αυτό το πύρ που θερμαίνει την καρδιά μου? Ποιο είναι αυτό το φως που ακτινοβολεί την καρδιά μου? Ο φως που πάντοτε καίεις και ποτέ δεν σβήνεις. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.